Στο δορυφόρο παίρνουμε αυτές τις εικόνες. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν έφτασε στο κτίριο της Κομισιόν. Συναντάται εδώ, βλέπουμε τις φωτογραφίες μπροστά στις σημαίες της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το πολύ σημαντικό ραντεβού με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τι θα πούν μετά. Τα μηνύματα λοιπόν στις δηλώσεις αμέσως μετά που θα ακολουθήσουν στις κοινές δηλώσεις. Α, μπορεί να κάνουν δηλώσεις τώρα. Θα κάνουν δηλώσεις αμέσως τώρα. Έχει ενδιαφέρον. Πριν τη συνάντηση λοιπόν οι δηλώσεις του κυρίου Γιούγκερ και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Θα τις παρακολουθήσουμε αμέσως. Καλημέρα σας. It's our second meeting. Και κύριοι, είναι μεγάλη χαρά που δέχομαι για δεύτερη φορά τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Είναι συναντήσεις κατά τις οποίες ανταλλάσσουμε απόψεις. Ούτως ή άλλως το κάναμε κατά το πέρας της περασμένης εβδομάδας, αλλά τώρα ήρθε η στιγμή για να έχουμε και μία συνάντηση διαζώσης. Θα συζητήσουμε με τον Πρωθυπουργό τα διάφορα θέματα τα οποία υπάρχουν στο τραπέζι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα θέλει να έχει έναν βοηθητικό ρόλο, όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι ένας από τους μείζονες παίκτες εδώ. Θα πρέπει να πω ότι δεν έχει υπάρξει πολύ μεγάλη πρόοδο στο πλαίσιο των εξελίξεων της τελευταίας εβδομάδας. Προσπαθούμε όμως να συμβάλλουμε ούτως ώστε να υπάρξει πρόοδος σε ό,τι αφορά τα θέματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Έχω κάνει και θα κάνω προτάσεις στον φίλο μου τον Αλέξη και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Απλά να διευκρινίσω ότι δεν θέλω να υπάρξει αποτυχία. Πρέπει οι Ευρωπαίοι να δουλέψουν μαζί. Ήρθε η ώρα για συνεργασία, για το όραμά μας. Και βεβαίως ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει υιοθετεί μια τροχιά προευρωπαϊκή και τις ερχόμενες εβδομάδες θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα θέματα που έχουμε μπροστά μας με επιτυχή τρόπο. So I'm very happy to be here. Είμαι λοιπόν πολύ ευτυχής που βρίσκομαι εδώ. Συζητούμε με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς προκειμένου να βρούμε τον βέλτιστο τρόπο για την εφαρμογή της απόφασης της 20ης Φεβρουαρίου που ελήφθη στο Eurogroup. Είμαι αισιόδοξος διότι συζητούμε με καλούς φίλους της Ελλάδας και με ανθρώπους που είναι φιλοευρωπαϊστές. Είμαι λοιπόν αισιόδοξος ότι υπάρχει πολιτική βούληση ούτως ώστε να βρεθούν σύντομα λύσεις στα κοινά μας προβλήματα. Και πιστεύω βεβαίως ότι όταν υπάρχει πολιτική βούληση τα πάντα είναι εφικτά. Ναι, επιβεβαιώνει και ο κύριος Γιούγκερ.